Έχουμε εδώ στην παρέα μας. Μεγαλώνει. Μεγαλώνει πολύ η παρέα. Και ομορφαίνει. Ομορφαίνει και είναι κάτι από αυτά που αγαπάμε πολύ και που αγαπάτε κι εσείς. Και όταν μιλάμε για θέατρο, δεν γίνεται να μην είναι ωραίο το θέμα. Γιατί το θέατρο είναι τροφή για την ψυχή, είναι χαρά. Είναι τέχνη, είναι πολιτισμός. Και τα πολιτιστικά έχουμε πει ότι μας αρέσουν και μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Πόσο μάλλον όταν έχουμε τέτοιους ανθρώπους στην παρέα μας. Έρχεται λοιπόν κάτι μοναδικό στις 22 Ιουλίου. Κάτι πολύ αστείο, κάτι αγαπημένο από αυτά τα παλιά που έχουμε όλοι στο μυαλό μας μόλις ακούμε αυτή τη λέξη. Μπακαλόγατος. Όλοι το ξέρουμε βεβαίως. Και έρχεται από ένα μοναδικό. Όχι σύλλογο, μία μοναδική ομάδα, θεατρική ομάδα. Η θεατρική ομάδα να σε μοιάζει λοιπόν είναι στην παρέα μας, όχι ολόκληρη, κάποια από αυτούς. Θα τους καλωσορίσουμε πάνω πρώτα στις γυναίκες, έτσι πρέπει. Λοιπόν, έχουμε την αγαπημένη Ελεάνα Ράδοβιτς μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Την Ιφούλα Στρατάκη. Σειρά σου, να πας στους άντρες. Τον κύριο Γιάννη Κομανταχάκη. Καλώς σας βρίσκουμε. Και τον κύριο Γιώργο Τερζάκη. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, θέλουμε να πάμε κατευθείαν στο έργο, αλλά θα πάμε πρώτα στην ομάδα. Πότε ξεκίνησε η ομάδα? Μετράει πολλά χρόνια τώρα. Πολλά, ναι. Και ξεκίνησε από άνθρωπους που είναι ερασιτέχνες, σωστά. Αλλά αγαπούν ερασιτέχνες, εραστές αυτής της τέχνης. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε, τίποτα άλλο. Είναι το 2013, ξεκίνησε με την Κλεψά, έπαιζε ο κύριος μόνο. Με την Γκόλφο. Με την Γκόλφο, ναι. Ήταν μια παροδία του γνωστού έργου Γκόλφο, ήταν κωμωδία. Έχετε ρόλους σκηνοθέτη, ηθοποιού? Όχι, και... Όλοι τα κάνουμε μόνοι μας. Ουσιαστικά αλήθεια. Προσπαθούμε να σχεδόν τα πάντα να τα φέρουμε εις πέρας μόνοι. Ωραίο αυτό. Ο ένας βοηθάει τον άλλο, τι θα κάνουμε μόνοι μας. Αυτό δηλώνει ομαδικότητα, αγάπη για την τέχνη, βεβαίως. Γιατί δεν υπάρχει συγκεκριμένος χαρακτηρισμός για τον καθένα. Και νομίζω μια φιλία γενικότερα, ένα ωραίο κλίμα μεταξύ σας. Και πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα? Η ιδέα ξεκίνησε από την κυρία Μαρία, μια γυναίκα ηλικιωμένη που ήρθε από τη Σιτία και μένει εδώ στη Ροβδιά, στο χωριό μας. Αυτή έκανε το πρώτο βήμα για να κάνει κάτι στο χωριό και για να μας, να κάνουμε κι εμείς, να ασχοληθούμε με κάτι. Είμαστε μόνο δραστηριότητες αλλού. Και έτσι ξεκίνησε πρώτα η Γκόλφο με κάποια άλλα παιδιά που δεν υπάρχουν εδώ. Είναι όμως τη θεατρική ομάδα. Μετά η Κλεψά. Μετά η Χείρα με τα δύο πρόσωπα. Μετά το Καπί και Ψύχρεμη. Και τώρα ο Μπακαλόγατος. Ναι, πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος. Πέμπτη παράσταση. Το πέμπτο έργο κατά σειρά που ανεβάζουμε. Δεν έχετε όμως μία συγκεκριμένη θεατρική σκηνή στη Ροχδιά. Εσείς παίζετε, διαλέγετε ένα μέρος τώρα αυτή τη φορά, ένα σχολείο. Σχολείο. Ναι. Και πού κάνετε πρόβες? Σε ένα σπίτι. Έχουμε βρει εκεί από το σύλλογο, σε ένα σπίτι παλιό. Πάμε εκεί και κάνουμε. Μας ψήνουν μερικοί το ψάρι στα χείλη. Μερικοί που δεν είναι εδώ όμως. Από πόσα άτομα αποτελείται η ομάδα? Η ομάδα λογικά πρέπει να ξεπερνά τα 20-25 άτομα. Αν δηλαδή τους αφρίσουμε ακόμα και αυτούς που δεν εμφανίζονται φέτος, είμαστε σίγουρα πάνω από 25. Τουλάχιστον αυτοί που παίζουν. Γιατί και αυτοί που βοηθάνε είναι ένα επίσης μεγάλο δυναμικό κομμάτι. Γιατί χρειαζόμαστε και υποστήριξη σε σχεδόν στα πάντα. Από σκηνικά και ρούχα μέχρι μεταφορές επίπλων. Μέχρι... να στηθεί το θέατρο, καρέκλες. Είπατε ότι όλοι τα κάνουν όλα. Οπότε ποιος κάνει αυτή την κατανομή των ρόλων? Ποιος θα σκηνοθετήσει, ποιος θα παίξει τα λόγια, τη μουσική ενδεχομένως? Όλοι μαζί. Εσείς τι ρόλο έχετε? Αυτός εδώ ο κύριος εκεί, ο κύριος Γιάννης μόνο μου βγάζει πάντα κάθε φορά τον αδόξαστο. Είναι ο μόνος κύριος που με ψήνει. Άρα αυτός μάλλον έχει. Ναι, αυτός είναι ο σκηνοθέτης. Ναι. Αυτός. Εγώ ακούω τα παράπονα. Ο κύριος Γιώργος ήρθε τώρα, είναι η πρώτη μας χρονιά εδώ. Πρώτη χρονιά, πρώτη συνεργασία. Και ευελπιστώ και εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι και τον επόμενο χρόνο. Καλή, είναι πολύ καλός. Ευχαριστώ πολύ. Επιλέγετε σκόπιμα κωμωδίες? Γιατί όλα αυτά που μας απαριθμίσατε μέχρι τώρα είναι κωμικά. Χαρακτηρίζονται τουλάχιστον κωμικά. Ναι, μένε με κοινωνικά νοήματα μέσα, αλλά είναι κωμικές. Αυτό που ζητάει ο κόσμος σε σημερινή εποχή είναι να γελάει, να ξεσκάει και να αφήνεται στο γέλιο. Αυτό προσπαθούμε και εμείς να δώσουμε στον κόσμο. Να γελάσει όσο μπορεί. Ναι. Εσείς πώς αποφασίσατε να συμμετέχετε φέτος σε όλο αυτό? Εμένα μου έγινε πρόταση από την ομάδα τη θεατρική και επειδή είναι μια πολύ καλή παρέα, αποφάσισα και εγώ να δεκτώ, να εξασκήσω και εγώ τη θεατρική ικανότητα και... Όλοι μαζί πάμε για να βγάλουμε κάτι όμορφο και ωραίο. Και θα καταλήξει να μας κλέψει την παράσταση. Δεν το έχω πει ακόμα, αλλά. Θα το δούμε αυτό. Εγώ θέλω να πάω όμως στο έργο αυτό, τον Μπακαλόγατο, επειδή γνωρίζω κάτι λίγα από θεατρικούς
ρόλους και θεατρικό κομμάτι, είναι πολύ δύσκολο να ανεβάζεις κωμωδία. Και είναι δύσκολο γιατί όταν δεν είσαι επαγγελματίας ηθοποιός, για να μπορέσεις να κάνεις τον άλλον να γελάσει από κάτω, μπορεί να κάνεις πολύ πιο εύκολο έναν άνθρωπο να κλάψει παρά να γελάσει. Άρα είναι κάτι πολύ απαιτητικό. Πώς έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο? Κοίταξε, όταν θέλουμε να πάρουμε ένα έργο. Αυτό καταρχήν το έργο, ότι θέλαμε να το παίξουμε χρόνια, ήταν. Από τα αγαπημένα. Από τα αγαπημένα το δω και λέγαμε να το κάνουμε, να το κάνουμε. Ο κύριος είναι καταπληκτικός Ζήκος. Καταπληκτικός. Τον πιάνει τέλεια. Η κοπέλα εδώ θα μας κάνει τον κύριο Μπαντελή. Είναι ένα ρόλο έκπληξη, διότι βάλαμε γυναίκα σε αντρικό ρόλο. Εγώ κάνω την κυρία Δέσποινα μια κουτσομπόλα και προξενήτρα μαζί. Θα σου πω, δεν ξέρω γιατί το φαντάζομαι πάρα πολύ έντονο αυτό. Και όμως δεν το έχει. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ για να την κάνουμε κουτσομπόλα. Την κάναμε βέβαια πριν δύο χρόνια, σε κάποιο άλλο θεατρικό, αλλά εκεί τη έψα το ψάρι στα χείλη, διότι δεν είχε καμία επαφή με το κουτσομπόλα. Έχει όμως την εφράδια, έχει αυτή την έντονη, τη γρήγορη ομιλία, οπότε γι' αυτό πάει ο Ιωάννη. Ναι, γιατί άμα κάτι γίνει πάνω στο σκηνή, γιατί γίνονται πολλά, ξεχνά λόγια, πρέπει αν ξεχάσει κάτι, δεν μπορεί να κολλήσει. Βρίσκει κάτι και λες, ρε παιδί μου. Αυτό είναι μία ακόμη δυσκολία σε αυτήν που ανέφερε πριν η Νίκη. Όπως άλλη μία, κατά τη γνώμη μου, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι θα το έκανα αυτό σίγουρα, όταν κάνετε μία κωμική παράσταση, δεν σας έχει τύχει με ένα βλέμμα δίπλα στον απέναντινό σας, τον άλλο ηθοποιό, να θέλετε να σκάσετε στα γέλια? Όχι, γελάμε. Γελάμε, σταματάμε και γελάμε και συνεχίζουμε μετά. Και είναι και αυτό αστείο. Ναι, γελάμε. Και ο προκαλεί γέλιο στο κοινό, στον κόσμο. Έχουν συμβεί διάφορα πράγματα. Πριν δύο χρόνια σε μία παράσταση στο Γάζι. Την έριξε από μια καρέκλα. Υπήρχε ένα σκηνικό που έπρεπε. Τυχαία, ναι, δεν ήταν προγραμματισμένο. Έπρεπε να σηκωθεί, να κάτσει την καρέκλα, να τη σηκώσει, να ξανακαθίσει την καρέκλα. Και όπως κάθισε κάποια στιγμή, γυρνάει η καρέκλα, πέφτει. Και εμείς γελάσαμε και ο κόσμος γέλασε. Νομίζανε πιο πολύ ότι είναι μέσα στο σενάριο. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση. Ήταν ένα τύχημα το οποίο βγήκε. Να περάσουμε στον κύριο Παντελή λίγο, που είναι κοντραρόλος. Τι συμβαίνει? Πώς γίνεται να βγει αυτό προς τα έξω, γυναίκα άντρας? Βέβαια το βλέπαμε συνέχεια παλιά και στις αρχές τραγουδίες και σε θέατρα. Με πολλή προσπάθεια τα καταφέραμε και φέτος να εκπροσωπήσουμε την ομάδα μας. Κρυβόμαστε, κρύβουμε ό,τι πρέπει να είναι τα γυναίκα, τα κρύβουμε όλα, πες τα παιδί, μην τρέψεις. Η Νιφούλα έχει μια παράδοση στο να παίζει λίγο κόντρα ρόλους εκείνη. Ναι. Ουσιαστικά άλλα άτομα στην ομάδα μπορούν να πω ότι παίρνουν και ρόλους που μοιάζουν με αυτό που είναι στην πραγματική του ζωή. Σε όλα παίρνουν. Μοιάζω εγώ για κουτσομπόλα? Όχι, είσαι κόντρα ρόλος πέρα. Μοιάζω εγώ για χρειά? Είστε κι εσείς κόντρα ρόλους, αυτό ανέφερε. Το θέλω να πει. Πίτιδες το λέω. Και εσείς ο Ζήκος, ναι, είπαμε και... Εγώ είμαι ο κύριος Μανώλης. Είμαι ο μπαμπάς της Λίτσας. Ναι. Την οποία την έχει ερωτευτεί ο κύριος Παντελής και θέλει να την κάνει γυναίκα του. Εκεί τώρα κάπως το σκέφτομαι και δέχομαι να τον κάνω γαμπρό μου, αλλά έλα μου όμως τώρα που η Λίτσα η κόρη είναι ερωτευμένη με έναν άλλον και εκεί ηλεκτρολογάκο, που εκεί πρέπει τώρα εγώ να αποφασίσω. Θα το δείτε. Τη θυμόμαστε, αυτή την αγαπημένη ταινία, τη θυμόμαστε και ακόμα γελάμε και θα γελάμε όσα χρόνια για να περάσουμε. Παίζουν όμως και κάποια νεότερα παιδιά, γιατί είδα την Αφίσα. Ναι. Παίζουν ένα μόνο παιδί, ένας νεαρός παίζει. Ένας νεαρούλης κάνει το σοφέρ. Θέλουμε ένα σοφέρ. Ένα μαγκάκο. Άρα ο νεαρός το έχει τη μαγιά αυτή και το βάλαμε. Ναι. Άρα στην παράσταση πώς είστε στο σύνολο? Είμαστε 12 ή 13 νομίζω. Μεγάλη ομάδα. Γιατί κάποιοι κάνουν και διπλούς ρόλους. Ναι, αυτό θέλω. Η Γελιάνα, ας πούμε, κάνει διπλό ρόλο. Κάνει και τον άντρα επίσης. Κάνει και τον άντρα. Πώς είναι αυτή η εμπειρία, πώς είναι το θέατρο τελικά, πώς είναι να έχεις κάποιον από κάτω να σε παρακολουθεί με τα μάτια του στραμμένα πάνω σου? Δεν το βλέπεις αυτό, αγάπη μου. Αυτό δεν το βλέπεις. Εγώ που τόσα πρώτη φορά που πήγα. Εντάξει, όταν πρωτοβγήκα, άρχισαν τα πόδια μου να τρέμουν, βρήκα ένα κόλπο, τα μάγκωσα τα ποδαράκια μου. Εκεί δεν βλέπεις ποιος είναι από κάτω. Και τι συναισθήματα έχεις? Τίποτα. Εμείς λέμε το ρόλο μας, παίζουμε, γελάμε. Και μετά που τελειώνουμε είναι ωραίο, που λένε μπράβο, συγχαρητήρια, είσαι υπέροχη. Αυτό είναι ωραίο. Βλέπεις ότι ο κόσμος ευχαριστιέται, το ευχαριστήθηκε. Δεν βλέπεις τίποτα. Το θέατρο είναι μια ψυχοθεραπεία, όχι μόνο για αυτούς που το βλέπουν, αλλά και για αυτούς που συμμετέχουν. Δηλαδή, εμείς έχουμε περάσει μια καταπληκτική χρονιά με προβλήματα, με άγχη, δυσκολίες, διάφορες, στην οποία όμως δέσαμε σαν παρέα, ήρθαν καινούργια άτομα με τα οποία γίναμε φίλοι. Έτσι. Και όλο αυτό το ταξίδι σε φτάνει τελικά σε μια παράσταση, αλλά αυτό που ζεις στη διάρκεια του είναι κάτι το μοναδικό. Δηλαδή, πιο πολύ σημασία πια έχει για σένα το ταξίδι. Έτσι, δεν είναι τυχαίο. Και ο προορισμός έρχεται κάποια στιγμή. Ναι. Φυσικά από μόνος. Δεν είναι τυχαίο. Και είναι ακριβώς αυτό, ότι γίνεσαι ένας άλλος. Όταν ανεβαίνεις εκεί πάνω, επειδή το έχω ζήσει κι εγώ αυτό που λες, Ελένα, βγαίνεις εκεί,
τέλος. Κλείνουν τα πάντα, δεν υπάρχει κάτι από κάτω. Βιώνεις εσύ αυτό ακριβώς, σαν να παίζεις εσύ κάπου αλλού. Μεταλλάσσεσαι και γίνεσαι κάτι άλλο. Και πάνω σε αυτό, επειδή δεν είστε ηθοποιοί και είστε ερασιτέχνες, τι έχετε ακούσει από τον κόσμο, δηλαδή τι σας λέει ο κόσμος? Γιατί σίγουρα όταν υπάρχει μια ερασιτεχνική ομάδα, ίσως καμιά φορά ο κόσμος σου λέει: ωραία, να πάω να τους δω, ξέρω εγώ, θα είναι καλή. Δηλαδή, τι σχόλια έχετε εσείς? Τα καλύτερα. Μόνο θετικά. Ναι, μόνο θετικά. Τα καλύτερα. Υπάρχει ανταπόκριση τόσα χρόνια. Βεβαίως. Δηλαδή. Ναι, όσα χρόνια κάνουμε αυτό, έχουμε μεγάλη ανταπόκριση. Ίσως παίρνετε και συμβουλές, σας δίνουν tips του τύπου αυτό την άλλη φορά? Όχι. Θα σας πω, εγώ έχω τον γαμπρό μου που είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης, παίζει τώρα και λέγεται Τάσος Καϊσαρλής. Πολύ γνωστός και αγαπητός. Ναι, είναι ο γαμπρός μου. Λοιπόν, έρχεται σε κάθε παράσταση, μας λέει, πάντα μας λέει μπράβο, τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Σκηνικά, ρούχα, τα πάντα, ό,τι μπορείς να φανταστείς, είναι μόνο από εμάς. Έσοδα, έξοδα είναι δικά μας. Λέει μπράβο που τα καταφέρνετε μόνοι σας. Φέτος ήρθε λοιπόν να μας δει τι κάνουμε λάθος, τι δεν κάνουμε, τι πρέπει να δούμε, να ξεαγχώσει λίγο και την Υφούλα που το παίζει αγόρι. Και της λέει: είσαι ωραία, κάτσε το ύφος που έχεις, μην προσπαθείς να κάνεις κάτι άλλο. Μας δίνει συμβουλές. Εγώ λίγο το παίζα. Κουνιόμουν λίγο παραπάνω και μου λέει: δεν κουνιούνται οι κατίνες, οι κουτσομπόλες μου. Δεν κουνιούνται καμάρι μου, κόψτε το. Δηλαδή σου λέει: μπράβο, τον έπιασε καταπληκτικά, θα μας πει συμβουλές. Είναι, έρχεται κάποιος να μας δει. Δεν τον έχουμε όμως καθημερινά μαζί μας. Δεν μπορούμε να τον έχουμε. Εντάξει, λογικό. Τι άλλο έχετε στο μυαλό σας? Το λέω, κοιτάω εκεί, γιατί έχω καταλάβει ότι κάτι υπάρχει εδώ ηγετικό. Τι έχουμε στο μυαλό μας? Ξεκινώντας αυτή η ομάδα, αρχικά είχαμε στο μυαλό μας να δημιουργηθεί ένα θέατρο στη Ρωβιά που θα μπορούσε να φιλοξενήσει και άλλες παραστάσεις και μουσικές εκδηλώσεις. Βέβαια, μετά ήρθε η οικονομική κρίση, βάθινη η κρίση. Τα χρήματα δυστυχώς για τον πολιτισμό δεν υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Ναι. Στη χώρα που γέννησε τον πολιτισμό, αρνούμαστε τον πολιτισμό. Και παλεύουμε με ιδέα μέσα που είπε και η Ελεάνα, όμως το όνειρο δεν το καταλείπουμε. Αισιοδοξούμε ότι κάποια στιγμή θα το καταφέρουμε αυτό να το κάνουμε. Επίσης, ένα άλλο σχέδιο είναι να έρθει κόσμος και να ασχοληθεί με το θέατρο. Φέτος, ας πούμε, έχουμε ένα ή δύο άτομα που έχουμε που δεν είναι από τη Ρωβιά, που δεν είναι από το χωριό και όμως έρχονται. Ο Γιώργος. Ναι, Γιώργος. Φυσικά. Δύο. Τρία. Ναι, αλλά δεν μένουν στο χωριό, ας πούμε. Δηλαδή έρχονται από κάπου αλλού για να συμμετάσχουν στην παράσταση. Και ελπίζουμε να καταφέρουμε κάποια στιγμή να πείσουμε και τις μεγάλες ηλικίες να μπουν και αυτές στο θέατρο. Ακόμα ντρέπονται. Παρότι έχουμε κάνει τέσσερις παραστάσεις. Ντρέπονται, ναι, είναι λίγο κλειδωμένοι. Αλλά σιγά-σιγά, γιατί όλα έτσι γίνονται σιγά-σιγά, πιστεύω να το καταφέρουμε κι αυτό. Τώρα που μας δώσατε την μπάσα, να πάμε στο καινούριο μέλος, τον κύριο Τεριζάκη, να μας πει, αφού είστε ο καινούριος της παρέας, όλα αυτά που λένε πολλοί άνθρωποι που αγαπούν τις τέχνες, είτε είναι θέατρο, είτε είναι δεν ξέρω, ζωγραφική, οτιδήποτε άλλο, όταν είσαι ένας οικογενειακός άνθρωπος, όταν έχεις παιδιά ή δεν έχεις ή έχεις τη δουλειά σου, τελικά χρόνο θα βρεις για αυτό που θέλεις να κάνεις? Εγώ, επειδή τυχαίνει να έχω οικογένεια και δύο παιδάκια και με μια δουλειά η οποία είναι πάρα πολύ απαιτητική, προσπαθώ όσο γίνεται δυνατότερο να κλέψω λίγο χρόνο και να εμφανιστώ στις πρόβες που κάνουμε. Γι' αυτόν τον λόγο, δηλαδή, τις πρόβες που κάνουμε, τις κάνουμε μετά τις 8.30 ώρα το βράδυ. Και πάει 12, 1, 2. Για να μπορούμε να καταφέρουμε να δώσουμε μια ωραία παράσταση, η οποία θα είναι στη Ρωβιά. Όπως επίσης μας έχουν γίνει και κάποιες επιπλέον προτάσεις, χωρίς να μας έχουν δει, αλλά λίγο από αυτό που έχουν ακούσει, λίγο από κάποια βιντεάκια που έχουν ανεβεί στο ίντερνετ, τους αρέσει. Και το παλεύουμε και εμείς όσο γίνεται περισσότερο. Και όπως είπε και ο κύριος Κομανταχάκης, είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας. Πέρα από το ότι είναι ένα όμορφο κλίμα που περνάς καλά, είναι και ένα είδος ψυχοθεραπείας. Δεν οπότε το συζητάμε. Βρίσκεις λίγο χρόνο. Είναι αυτό ακριβώς. Βρίσκουμε τον χρόνο, γελάμε και περνάμε υπέροχα. Εγώ αυτό που ήθελα να πω και να το τονίσω είναι ότι πέρα από το ότι έχετε κάνει μια πάρα πολύ όμορφη προσπάθεια και είναι ένα ωραίο κλίμα και καταφέρνετε και κάνετε τον κόσμο να γελάει,
Τα περισσότερα μπράβο για μένα αξίζουν σε εσάς, επειδή ό,τι κάνετε το έχετε κάνει μόνοι σας. Και τα ρούχα, όπως λέτε, και τις πρόβες, τους ρόλους, τη σκηνοθεσία. Όλη προσπάθεια. Και τα καταφέρνετε περίφημα μόνοι σας. Και αυτό είναι το πιο αξιοσημείωτο, νομίζω, σε όλο αυτό. Και να κάνουμε και το επίσημο κάλεσμά μας και εμείς στον κόσμο. Να μας πείτε ακριβώς τι, πού, πότε, ώρα. Ξεκινάτε στις 22 του Ιούλη. Πείτε μας λοιπόν πού θα σας βρει ο κόσμος 22 του Ιούλη. 22 Ιουλίου είναι η πρώτη παράσταση. Πρεμιέρα κάνουμε πάντα στη Ρογδιά, εφόσον από εκεί ξεκίνησε η ομάδα. Είναι πάντα κάθε χρονιά η πρώτη μας παράσταση, άσχετα πόσα μέρη θα επισκεφτούμε. Είναι 22 Ιουλίου, 8.30 ώρα στο Δημοτικό Σχολείο της Ρογδιάς. Και μετά, τι έρχεται, υπάρχει προγραμματισμένο? Μετά, παίζεται να πάμε Αυγενική. Το Γάζι έχει κλείσει 3 Αυγούστου. Περιοδία λοιπόν φιάσκου κανονικά. Κανονικά. Μας λένε πάμε σε τεχνική. Σε κάποια άλλα χωριά που μας έχουν πει, απλά θέλουμε τώρα τις ημερομηνίες που προσπαθούμε να βρούμε. Είστε μετριοπαθείς πάντως, εξ αρχής. Όταν αγαπήσεις κάτι πραγματικά, θα βρεις και το χρόνο και τον τρόπο να το κάνεις. Μπορεί να μην το κάνεις με την πρώτη, μπορεί να σε ταλαιπωρήσει παραπάνω, αλλά τελικά θα το κάνεις πάντα. Και το ζήτημα είναι να μην τα παρατάς. Όχι, όχι, βέβαια. Έτσι, ο μπακαλόγος λοιπόν από τη θεατρική ομάδα Ανασημιάς. Να ξαναπούμε εδώ τους πρωταγωνιστές που έχουμε μαζί μας τόση ώρα. Είναι η Φούλα Στρατάκη, η Ελεάνα Ράδοβιτς, ο Γιώργος Τεριζάκης και ο Γιάννης Κομονταχάκης. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μεταφέρατε. Εμείς στο ωραίο κλίμα αυτό. Αν υπομονούμε, θα σας δούμε. Θα σας περιμένουμε κι εμείς. Και εντάξει, μπορούσατε βέβαια σε δεύτερη φάση. Μπορούμε να κάνουμε ένα άνοιγμα. Εμείς το λέμε σοβαρά εδώ να είμαστε τη νέα σεζόν. Να έρθετε και να ξεκινήσουμε με ρόλους. Να παίξετε έτσι και να ανοίξουμε θεατρικά. Πολύ ωραία ιδέα. Γιατί όχι. Μερικοί θα παίξουν δημιουργικές Μαρίες. Πείτε το για να έχω άλλη πρόταση. Επειδή λέτε ότι έχω προτάσει. Εμείς σας καλούμε και εσάς και όλο τον κόσμο, γιατί η ομάδα είναι ανοιχτή. Όποιος ενδιαφέρεται και θέλει να ασχοληθεί με το θέατρο, όχι ότι είμαστε οι δήμονες και αυτοί που τα ξέρουν όλα, όλοι βοηθάνε τους πάντες μέσα στην ομάδα. Να βάλει ένα λιγναράκι. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει με την Ανασημιά και να ζητήσει να πει ότι θέλω να ασχοληθώ, να δω πώς θα βοηθήσω τη θεατρική ομάδα. Θέλει να ξεφύγει λίγο από την καθημερινότητα. Καμιά φορά τέτοιες ομάδες τις βρίσκουν και μαγαζιά που μπορούν να βοηθήσουν με άλλο τρόπο, όπως οι στολές που φτιάχνετε ή οτιδήποτε, και είναι καλό αυτό. Μακάρι, μακάρι. Καλή επιτυχία στην θεατρική παράσταση. Να περάσετε υπέροχα και να το απολαύσετε. Ευχαριστούμε.